Για το μετρό όμως, για το μετρό θα μιλήσω λίγο περισσότερο. Και κυρίως θα μιλήσω σήμερα αληθινά, ειλικρινά και ρεαλιστικά. Τέλος τα μεγάλα λόγια, οι υπεκφυγές, οι εντυπώσεις, τα ψεύτικα εγκαίνια, οι βαμμένοι μουσαμάδες. Καθαρές κουβέντες. Η κατάσταση που κληρονομήσαμε. Με τα σημερινά δεδομένα, η λειτουργία του μετρό θα άρχιζε χωρίς το σταθμό Βενιζέλου. Τέλη 2022, με τελείως άγνωστη την προοπτική του πότε θα ανοίξει ο σταθμός της Βενιζέλου, θα σήμαινε ένα έργο κολοβό. Η απόφασή μας και σε απόλυτη συνεννόηση με τους φορείς της πόλης είναι να επιστρέψουμε στην αρχική λύση για το σταθμό, με απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάντα στο πλαίσιο του αρχαιολογικού νόμου και βάσει της πρακτικής που ακολουθήθηκε εξάλλου και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Έτσι, το μετρό μπορεί να λειτουργήσει ενιαίο και στο σύνολό του τον Απρίλιο του 2023. Όμως μέχρι τότε, το βάρος των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών πρέπει να σηκώσει ο ΟΑΣ. Και βλέπουν πια ότι χώροι στους οποίους μέχρι και πριν από λίγο έχασκαν κρεάτια και εργοτάξια αποδίδονται πίσω στην πόλη. Στο τέλος του 2023, καλώς υπόλοιπα τα πράγματα, το μετρό θα λειτουργεί, θα είναι μια πραγματικότητα. Θα ανακουφίσει τους πολίτες όλης της Θεσσαλονίκης και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και κάποια πράγματα παραπάνω για το θέμα αυτό σήμερα το βράδυ.